Έλα, καλησπέρα. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, στο απόψινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για κάτι φλέγον, όπως... Μη φοβάσεις, κορίτσι μου. Όπως λέει και ο τίτλος, θα πούμε κάποια πράγματα για να δούμε αν τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία αντίκειται στο Σύνταγμα. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω κάποιες γενικές έννοιες για να τις κατανοήσετε με τον πιο απλό τρόπο. Κατόπιν εκτενούς έρευνας, διάβασα πάρα πολλές μελέτες για όσα έχουν πει διάφοροι συνταγματολόγοι της χώρας μας και καθηγητές που είχα εγώ και καθηγητές κάτω από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έχουμε και μια σχετική νομολογία από άλλες χώρες για τα μέτρα που έχουν υπαρθεί, οπότε έχουμε μια μικρή ιδέα για το τι γίνεται. Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι μέρα με τη μέρα τα δεδομένα όσον αφορά τη συνταγματικότητα των μέτρων αλλάζουν. Έχουμε κάποιες παρεμβολές. Γενικά, στα νομικά, στη ζωή και στις συναλλαγές, ισχύει το ότι δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται. Με τα νέα δεδομένα όμως έχει γίνει λίγο μια αντιστροφή του όλου σκηνικού και απαγορεύονται όσα δεν επιτρέπονται. Ο περιορισμός δηλαδή αποτελεί τον κανόνα και ελευθερεί την εξαίρεση, που κανονικά στα φιλελεύθερα πολιτεύματα είναι το αντίστροφο. Γενικά, όταν ένα δικαίωμα μας περιορίζεται, τα νομικά εργαλεία είναι να δούμε αν αυτό το δικαίωμα που περιορίζεται εξυπηρετεί κάποιο σκοπό και θεμητά περιορίζεται. Γιατί στο Σύνταγμα προβλέπονται διάφορα δικαιώματα και υπάρχουν φορές που δύο δικαιώματα μπορεί να συγκρουστούν και με βάση κάποια κριτήρια το έναν υπερτερήσει του άλλου. Απάντα όμως να θυμάστε ότι όλα τα δικαιώματα στο Σύνταγμα έχουν αυτό που λέμε τυπική ισοδυναμία. Τι είναι αυτό? Είναι απλά και τα δύο πολύ δυνατά. Έχουν πάρει όλα αναβολικά, είναι ντούκιο! Όσοι ισχυρίζονται ότι τα μέτρα είναι αντισυνταγματικά, το λένε γιατί περιορίζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό άλλες ελευθερίες μας και ουσιαστικά πλήττουν τον πυρήνα του δικαιώματος. Να, εδώ στο σημείο αυτό να σας ενημερώσω ότι κάθε δικαίωμα, αυτό είναι το δικαίωμα, το οποίο έχει διάφορους κύκλους, φανταστείτε είναι έτσι κύκλοι, 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 δικαίωμα. Υπάρχουν κάποια μέτρα που το περιορίζουν αυτό το δικαίωμα. Υπάρχουν μέτρα που περιορίζουν τον πρώτο κύκλο του δικαιώματος, που αυτό είναι πάρα πολύ συνταγματικά ανεκτό, το δεύτερο κύκλο που είναι πάλι συνταγματικά ανεκτό, και μετά όταν φτάνεις στον πυρήνα, εκεί πέρα έχει πρόβλημα. Γιατί ένας περιορισμός δεν πρέπει να θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος, τότε είναι αντισυνταγματικός. Αυτό που ακούγεται συνέχεια, ειδικά για τα περιοριστικά μέτρα και για την ελευθερία της κίνησης, είναι ότι δεν πληρεί τα κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας. Ένας περιορισμός κάποιου δικαιώματος, έχουμε το δικαίωμα στην ελευθερία της κίνησης, αυτό περιορίζεται. Για να περιορίζεται όμως, πρέπει να πληρεί αυτά τα κριτήρια της αναλογικότητας που λέμε. Η αρχή της αναλογικότητας εξειδικεύεται, δηλαδή είναι η αρχή και εξειδικεύεται σε τρία επιμέρους πραγματάκια, το οποίο θα σας τα εξηγήσω με τον πιο απλό τρόπο που μπορώ, με παραδείγματα τύπου ξεφτύλα. Το πρώτο είναι αρχή της καταλληλότητας. Δηλαδή, όταν παίρνουμε ένα μέτρο για να περιορίσουμε ένα δικαίωμα, αυτό πρέπει να είναι κατάλληλο για να επιτύχει το σκοπό του. Για παράδειγμα, έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο δεν θέλει να πιάσει παιδί. Από τα διάφορα πράγματα που μπορεί να κάνει για να μην πιάσει παιδί, επιλέγει, ας πούμε, να βάλει προφυλακτικό. Είναι αυτό. Το να βάλεις προφυλακτικό είναι ένα μέτρο κατάλληλο να επιτύχει το σκοπό, δηλαδή να μην πιάσει παιδί. Ελπίζω το καταλαβαίνουν. Το δεύτερο είναι η αρχή της αναγκαιότητας, που σημαίνει ότι ο περιορισμός αυτός, το να φορέσει ο άλλος προφυλακτικό, είναι ηπιότερος από τις δυσμενείς συνέπειες που θα είχε ένα άλλο μέτρο. Π.χ. το να τραβηχτεί άλλος νωρίτερα. Γιατί, ας πούμε, αν τραβηχτείς, μπορεί να έχεις κάποιο άλλο σου μουνού και να το μεταδώσει, οπότε έχει παραπάνω δυσμενείς συνέπειες. Το τρίτο είναι αρχή της ορθολογικότητας, stricto sensu αναλογικότητας, που σημαίνει ότι το μέτρο πρέπει να τελεί σε μία εύλογη σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Τι εννοώ? Δηλαδή, θα έχει περισσότερα ωφέλη από ό,τι μειονεκτήματα. Κατάλαβες? Δηλαδή, το να φορέσει προφυλακτικό εσένα έχει μεγαλύτερο ωφέλη, δεν κολλάς σου μουνού, δεν μένεις έγκυος. Δεν παθαίνεις, δεν βγάζεις μύκητες, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτή είναι η αρχή της αναλογικότητας. Έχουμε ένα μέτρο, λοιπόν, το οποίο κοιτάμε αν πληρεί αυτά τα κριτήρια. Έχουμε έναν σκοπό, να σταματήσουμε τη διασπορά του ιού. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας.
Είναι ένα μέτρο κατάλληλο για αυτό το σκοπό. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Γιάννη, το καταλαβαίνεις και εσύ. Είναι ωραία. Είναι αναγκαίος. Δηλαδή, από όλα αυτά που έχουμε κάνει, αυτό πρέπει να γίνει. Υπάρχουν άλλα επιότερα μέσα. Δοκιμάσαμε για τα επιότερα μέσα, είδαμε ότι δεν πετυχαίνει, πήγαμε σε αυτό. Ε, τέλεια, ωραία. Φέρνει περισσότερα πλεονεκτήματα από ότι μειονεκτήματα. Εδώ είναι λίγο σχετικό, γιατί τα πλεονεκτήματα είναι ότι αποφορτίζεται το σύστημα υγείας. Υπάρχουν όμως μειονεκτήματα σε άλλα συνταγματικά δικαιώματα. Εκεί πέρα είναι λίγο που το χάνουμε. Αλλά στη γενικότητά τους, τα μέτρα που έχουν πάρθει πληρούν όλα τα κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας. Έτσι πιστεύει ο νομικός κόσμος. Πολλοί είναι αυτοί που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και φοβούνται ότι επέρχεται σιγά σιγά ένας συνταγματικός μυθριδατισμός, όπως λένε. Ο Μυθριδάτης, να αναφέρω στο σημείο αυτό, ότι ήταν ένας βασιλιάς, ο οποίος επειδή φοβόταν ότι θα τον δηλητηριάσουν, έπαιρνε μικρές δόσεις δηλητηρίου έτσι ώστε το σώμα του να αναπτύξει ανοσία. Ο όρος συνταγματικός μυθριδατισμός αναφέρεται στο ότι με αυτό το συνεχή περιορισμό των δικαιωμάτων μας, σιγά σιγά θα εξοικειωθούμε με αυτό, έτσι ώστε όταν θα γίνει κάτι πάρα πολύ grande, εμείς δεν θα αντιδράσουμε, επειδή θα είμαστε ήδη συνηθισμένοι στο να περιοριζόμαστε. Αυτό είναι που φοβούνται πάρα πολύ νομικοί. Κάποιοι υποστήριξαν το ότι όλα αυτά τα μέτρα που είναι περιοριστικά τα δικαιωμάτα μας, γιατί όντως είναι περιοριστικά, αλλά υπάρχει ένας θεμητός σκοπός, θα αποτελέσουν έμπνευση για μεταγενέστερες νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως έγινε στη Γαλλία μετά το 2015, που με βάση όλα αυτά τα τρομοκρατικά που είχαν γίνει, είχαν υπάρθει κάποια προσωρινά υποτίθεται μέτρα και αυτά σιγά σιγά ενταχθήκαν στον κυρίο κορμό των μόνιμων, να το πούμε, νόμων εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι ελοχεύει κάποιος κίνδυνος, αλλά κάθε μέρα έχουμε νέα δεδομένα. Τη δεδομένη στιγμή, αυτή τη στιγμή, στη γενικότητά τους τα μέτρα είναι συνταγματικά και αυτό λέει σχεδόν το σύνολο του νομικού κόσμου της Ελλάδας. Πολλοί υποστηρίζουν γενικότερα στην Ελλάδα και σε άλλα συντάγματα της Ευρώπης προβλέπεται ένα ιδιαίτερο νομικό καθεστώς που ενεργοποιείται όταν ένα κράτος τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπως έγινε και στη Γαλλία. Και εμείς το έχουμε αυτό. Αν ένα κράτος τεθεί σε κατάσταση ανάγκης, αναστέλλεται η άσκηση όλων των δικαιωμάτων. Είναι ένα ιδιότυπο νομικό καθεστώς, το οποίο έχει και περιορισμένη χρονική διάρκεια και με το που περάσει η κατάσταση ανάγκης, επανέρχονται όλα ξανά στο φυσιολογικό τους. Αυτό βέβαια δεν έγινε στην Ελλάδα και πολλοί νομικοί είναι στη φάση μου, γιατί δεν έγινε αυτό, εφόσον προφανώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ανάγκης. To be honest, δεν ξέρω, δεν μπορώ να προθέσει, γιατί αυτή η διάταξη του άρθρου 48 που σε εμάς προβλέπει ότι κάτι τέτοιο ενεργοποιείται όταν έχουμε κατάσταση πολιορκίας και αυτή η διάταξη είναι ένα παιδάκι που προέκυψε μετά από πολέμους και πραξικοπήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς 100% ποιες θα είναι οι συνέπειές τους, αλλά πολλοί είναι αυτοί οι νομικοί που υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, ο κορονοϊός μας περιορίζει πάρα πολλά δικαιώματα. Συνέρχεστε ιδιωτική ζωή στο ένα, το άλλο, το παράλληλο και έχει όντως πάρα πολλές μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά μας. Αλλά τουλάχιστον μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν εταιρείες που ενώ προσέφεραν πάρα πολλά για το περιβάλλον, με ενεργειακές μελέτες, να το κάνουν λίγο πιο πράσινο, ευτυχώς και κατά τη διάρκεια του κορώνα συνεχίζουν να το κάνουν αυτό το πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το περιβάλλον είναι αυτό που έχουμε και χρειαζόμαστε παραπάνω έργα για να ανανεώσουμε τις πηγές ενέργειας, να κάνουμε τον κόσμο μας λίγο πιο πράσινο, λίγο πιο φιλικό προς το περιβάλλον και να μειώσουμε το αποτύπωμά μας σε αυτόν τον κόσμο. Και κάπου εδώ θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Lazaridis Engineering, η οποία προσπαθεί από το 2012 να κάνει την Ελλάδα λίγο πιο πράσινη, λίγο πιο φιλική προς το περιβάλλον, διενεργώντας μελέτες για να ανανεώσουμε τις πηγές ενέργειας και γενικότερα για μελέτες έργων, τα οποία σέβονται το περιβάλλον και το οικοσύστημά μας. Αυτά. Δεν έχω κάτι να πω. Κουράστηκα. Φίλε, κουράστηκα. Το πιο δύσκολο γύρισμα έβρε. Κλείστο! Είσαι ακόμα εδώ, βρε σατανά μου, σε πάω, βρε αλάνι μου, τσίφτου μου, πασά μου, γιατί θες να δεις περισσότερα που έχω να πω, Νεφέλη Μέικ. Εδώ σε έχω, πάτα, ή αυτό, ή αυτό. Και δεν ξεχνάμε, like, subscribe, comment, γιατί τα είσαι αλγόριθμο καθέρι. Όχι αγγούρι, καθέρι. Αυτά.